Θέλω να σταθούμε κάπου και θα ξεκινήσω λίγο παράωρα. Με τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, σας έχω πει ότι αυτό που είναι η μεγάλη αγωνία και θα πρέπει να είναι η αγωνία του περισσότερου κόσμου είναι το κλίμα ειρήνης και ηρεμίας, ασφάλειας, διότι αν αρχίσουν τα μπαμ και μπουμ θα αρχίσουν σε χώρους που είναι ευρωπαϊκοί και θα μας συμπεριλαμβάνει όλους αυτή η μανιέρα που λένε. Είναι και η έκφραση τώρα της μοδός. Το λέω αυτό διότι αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι να διαχωρίσεις με τον έναν ή τον άλλον. Είναι λάθος αυτό. Το σωστό είναι να δούμε ψύχραμα τι γίνεται και κυρίως να αποφύγουμε την παραποίηση κάποιων γεγονότων. Δυστυχώς και έγκριτες σοβαρές τα διεθνή κεντρικές εφημερίδες δεν αποφεύγουν τον πειρασμό ή για να είμαι πιο sick. Μπορεί να την πατάνε από τη μεταφορά αυτολεξή αυτών που παίρνουν από τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία χωρίς να τα τσεκάρουν. Έτσι διάβασα στην έγκριτη καθημερινή η Ρωσία η απόσυρση των τοϊκών δυνάμεων από την Ανατολική Ευρώπη θα συμβάλλει στο κλίμα αποκλιμάκωσης. Και είπα να το παραβάλω λίγο, διότι αναφέρεται σε δηλώσεις που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Ζάιτσεφ. Σας διαβάζω ποια ήταν αυτολεξή δήλωση του Ζάιτσεφ. Είμαστε πεπισμένοι ότι χωρίς τη δυτική βοήθεια η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία θα είχε επιληθεί εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε ήδη επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα μας δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν. Θεωρούμε ακόμη και την ιδέα του πολέμου μεταξύ των λαών μας απαράδεκτη. Ωστόσο, οι υπερπόντιοι επόπτες της Ουκρανίας πιστεύουν το αντίθετο. Φαίνεται ότι σκοπεύουν να επιμείνουν σταθερά στο σενάριο που επινόησαν, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία πρέπει να επιτεθεί στην Ουκρανία, στρέφοντας ολόκληρο το δυτικό κόσμο εναντίον της. Και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να το πραγματοποιήσουν. Όταν τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, αρχίζουν να κλιμακώνουν τεχνητά την κατάσταση. Καλούμε τις Ουκρανικές αρχές να επιδείξουν επιτέλους την ανεξαρτησία τους. Να βρουν μια βιώσιμη πολιτική λύση στην τρέχουσα σύγκρουση σε απευθείας διάλογο με τον Ντονέτσκ και τον Λουγκάνσκ. Ανατολική Ουκρανία. Πιστεύουμε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα σταματήσουν να τροφοδοτούν τη σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία και θα απέχουν από τις παρεμβάσεις τους στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας αυτής. Πώς το παρουσίασε η καθημερινή? Μάλλον το πήρε έτσι από το ξένο πρακτορείο. Διαβάζω. Παράλληλα, ο Ζάιτσεφ δήλωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ανατολική Ευρώπη και ότι μια τέτοια κίνηση θα συνέβαλε στη μείωση των στρατιωτικών εντάσεων στην περιοχή. Είναι σαφές ότι οι στρατιωτικές εντάσεις θα μειωθούν εάν το ΝΑΤΟ αποσύρει τις δυνάμεις του από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό ζητάμε και αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα των προτάσεών μας στο ΝΑΤΟ για τις εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσε ο Αλεξέη Ζάιτσεφ κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Μόνο που αυτό είναι απόσπασμα από την εξής ερώτηση. Ερώτηση. Ο πρόεδρος της Κροατίας Μιλάνοβιτς σε συνέντευξή του ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσύρει όλο το στρατιωτικό του δυναμικό από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη σε περίπτωση σύγκρουσης στην Ουκρανία. Μια τέτοια δήλωση μπορεί να θεωρηθεί ως ανοιχτή απόρριψη των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κροατίας στο ΝΑΤΟ. Πώς αξιολογεί η Μόσχα τέτοιες δηλώσεις των χωρών του ΝΑΤΟ? Αυτή ήταν η πλήρης ερώτηση. Φαγώθηκε ότι ο πρόεδρος Κροατίας δεν συνενεί να γίνει μάντας μεταβίβασης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η απάντηση είναι, από όσο γνωρίζουμε, το ΝΑΤΟ και τα κράτη μέλη του δεν έχουν δεσμευτεί για την προστασία της Ουκρανίας. Αυτό έχει τονιστεί επανειλημμένα μεταξύ άλλων από τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Στόλτεμπεργκ. Η Ουκρανία είναι μόνο εταίρος συμμαχίας. Το άρθρο 5 της Συνθήκης Συλλογικής Άμυνας της Ουάσιγκτον δεν εφαρμόζεται σε αυτήν. Ως εκ τούτου, τέτοιες δηλώσεις των χωρών του ΝΑΤΟ, όπως του Κροάτη, δεν έρχονται πραγματικά σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν όταν εντάχθηκαν στη συμμαχία. Είναι σαφές ότι η στρατιωτική ένταση στην Ευρώπη θα μειωθεί εάν το ΝΑΤΟ αποσύρει τις δυνάμεις του από χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό είναι που ζητάμε. Αυτός είναι ένας από τους πυλώνες των προτάσεών μας προς το ΝΑΤΟ για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Φαντάζομαι ότι καταλάβατε τη διαφορά, γιατί με αυτόν τον τρόπο απεκρύβει καταρχάς το παράδειγμα της Κροατίας. Σου λέει μην τα ακολουθείς και κανένας άλλος. Κατά δεύτερον, η διατύπωση που χρησιμοποίησε η καθημερινή είναι ενταγμένη σε ένα χωρίο ολόκληρης απάντησης.
τραβήξαμε το απόσπασμα. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών χθες και πήγε στη Δούμα και έδωσε απαντήσεις, διότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνα. Τι λένε οι Ρώσοι λοιπόν, γιατί ακούμε τι λένε οι Αμερικάνοι. Το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα έκανε μια κολοσιαία επέρβαση όταν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έγιναν αυτό που είναι τώρα. Προφανώς και διαλαλεί τα κατορθώματά τους. Ο τόνος της συζήτησής μας έχει αλλάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βασίζεστε στην ομή βία για τα πάντα. Όπως λέει και η αμερικανική παροιμία, όταν το Colt είναι στην τσέπη σου, αρχίζουν να σου μιλάνε πιο ευγενικά. Σχετικά με την Ουκρανία, ναι, η Δύση έχει ξεσηκώσει ιστερία, εκενώσεις, παράλληλα με την παροχή οπλικών συστημάτων και συνεχείς πιέσεις προς την Ουκρανική ελίτ. Αν και η Ουκρανική ελίτ, κατά τη γνώμη μου, φοβάται ήδη λίγο μήπως απειληθεί από την ίδια τη Δύση. Ο Ζελένσκι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας και ο Υπουργός Άμυνας λένε ότι δεν διακρίνουν κάτι το ιδιαίτερο. Λένε ότι η Ρωσία βρίσκεται στο έδαφος της. Για αυτούς δεν είναι είδηση. Προτείνουν να μην υπάρξει κλιμάκωση, να υπάρξει ηρεμία. Η Δύση δεν θέλει να τους κατευνάσει και η ίδια δεν ηρεμεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Δύση μάλλον επιδιώκει, λέει στους δικούς του, μια πραγματική πρόκληση. Στόχος αυτής της σουρεαλιστικής συμπεριφοράς είναι η εκένωση. Ταυτόχρονα τους λένε να πάρουν τα όπλα, τα πολεμοφόδια. Εμάς μας απειλούν με κυρώσεις κολάσεως, η μητέρα όλων των κυρώσεων, μας λένε ότι θα βρεθεί σύντομα μπροστά μας. Είναι σαφές για μένα, λέει ο Λαυρόφ, ότι όλα αυτά γίνονται με στόχο να αναγκάσουν το καθεστώς του Κιέβου να διακόψει μια βίαιη επιχείρηση στον Ντονμπάς ή διαφορετικά να θάψει οριστικά τις συμφωνίες του Μίνσκ παρά τις προτροπές του Παρισιού, του Βερολίνου και του Ουάσιγκτον ότι αυτός είναι ο αμετάκλητος τρόπος επίλυσης σύγκρουσης. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη και ούτε μία γραμμή στα επιχειρήματά μας που αναφέρθηκαν εδώ σήμερα που καταγράφηκαν στις προτάσεις για τις εγγύησεις ασφάλειας που να μην αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η Δύση με τη μορφή πολιτικών εγγράφων. Οι πρωτοβουλίες μας συμπίκνωσαν την εμπειρία τελευταίων 30 ετών επικοινωνίας με τη Δύση. Υποσχέθηκαν, ξεχάστηκαν, αν δεν έγινε ποτέ ή έγινε αλλά ήταν προφορικό. Εντάξει, τώρα στα γράψουμε. Αλλά δεν συμμορφώνονται εγγράφος, γιατί δεν το κάνουν, επειδή πρόκειται για πολιτική δέσμευση. Ναι, αλλά πρόκειται για πολιτική δέσμευση σε επίπεδο προέδρων και πρωθυπουργών. Όμως για αυτούς δεν είναι δεσμευτικό από νομική άποψη. Είδατε πόσα δεν ξέρουμε. Το 2009 πρότειναν ότι όλα όσα δηλώνονταν σε πολιτικό επίπεδο θα έπρεπε να είναι δεσμευτικά και σε νομικό επίπεδο. Έξισαν το κεφάλι τους και στη συνέχεια είπαν ότι νομικά δεσμευτικές εγγύησεις ασφαλείας μπορούν να δοθούν μόνο σε μέλη του ΝΑΤΟ. Ρωτάμε, γιατί τότε ο ΑΣΕ ταρακουνήθηκε? Ο χάρτης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια που υιοθετήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1999, η διακήρυξη συνόδου κορυφής του ΟΑΣΑ στην Αστάνα το Δεκέμβριο του 10, τι είναι? Το είπαμε πολλές φορές στους συναδέλφους μας, μεταξύ άλλων μίλησα με τον Μπλίνκεν στη Γενέβη, εκείνη τη στιγμή με τα έγγραφα στα χέρια μου. Το αδιαίρετο του τύπου της ασφάλειας είναι γραμμένο εκεί. Είναι πολύ απλό. Πρώτον, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει και να τροποποιεί τις συμμαχίες της για να διασφαλίζει την ασφάλειά της. Δεύτερον, καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να ενισχύει την ασφάλειά της σε βάρος της ασφάλειας των άλλων. Τι δείχνουμε λοιπόν αυτή τη διατύπωση στους εταίρους μας? Μια φόρμουλα η οποία έχει επικυρωθεί δύο φορές σε ανώτατο επίπεδο στον ΟΑΣΕ. Και εκείνοι μας λένε, ναι, βεβαίως το αδιαίρετο της ασφάλειας είναι σημαντικό και σε καμιά χώρα δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα να επιλέγει τις στρατιωτικές συμμαχίες. Και εμείς απαντάμε, ναι, είναι γραμμένο στην πρώτη πρόταση. Η δεύτερη όμως ακριβώς εκεί στην ίδια παράγραφο αναφέρει, καμιά χώρα δεν έχει το δικαίωμα να ενισχύει την ασφάλειά της σε βάρος άλλων. Δηλαδή ερμηνεύουν το πρώτο σημείο, το δικαίωμα επιλογής συμμαχιών, στην πράξη ως το δικαίωμα ένταξης στο ΝΑΤΟ. Το δεύτερο σημείο που λέει ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να ενισχύει την ασφάλειά του σε βάρος των άλλων, πώς το εξηγούν στην πράξη, σε τι μεταφράζεται στη σύγχρονη πραγματικότητα όταν συζητείται η διεύρυνση του ΝΑΤΟ? Στο σημείο αυτό, λέει ο Λαυρόφ, νεκρική σιγή. Είμαστε γενικά λίγο πολύ απογοητευμένοι στο να περιμένουμε οποιαδήποτε συγκροτημένη απάντηση. Το συγκεκριμένο ερώτημα, πώς αισθάνονται για την απολύτως ξεκάθαρη διατύπωση, θα ήθελα να το καταστήσω αντικείμενο επίσημης έκκλησης προς όλους τους υπουργούς εξωτερικών των χωρών που έχουν υπογράψει αυτή τη φόρμουλα. Η απάντηση στις προτάσεις μας, όπως αναφέρθηκε σήμερα, αναμένεται αυτή την εβδομάδα.
Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα μας απογοητεύσουν και ότι θα κρατήσουν το λόγο τους. Ήρθε η απάντηση την οποία οι Αμερικανοί δεν θέλουν να δει το φως δημοσιότητας και επανήρθε λέγοντας ότι η απάντηση στα υπουσιώδη είναι ικανοποιητική, δεν απαντάει όμως το ζήτημα της εγγύησης της ασφάλειας του ένα, όχι σε βάρος του άλλου. Πώς κλείνω την αναφορά, γιατί θέλουν προσοχή τα πράγματα αγριεύουν. Δεν μας στάνε όλα τα άλλα. Ήρθε ο πρόεδρος Λευκορωσίας, ο Λουκασένκο, και δήλωσε ότι η Λευκορωσία θα λάβει, προσέξτε, μέρος σε εχθροπραξίες σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ρωσίας. Βλέπετε πώς χοντρίνει το πράγμα. Το επίπεδο, λέει, της επιθετικότητας ο Λουκασένκο αυξάνεται παντού σε κρίσιμο επίπεδο. Η προκλητική ρητορική έχει γίνει κανόνας. Οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες μπαίνουν στο ράφι. Οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις προσπαθούν να οικοδομήσουν νέες συμφωνίες, συνειδητοποιώντας ότι ο τριτοκοσμικός πλανήτης είναι απίθανο να μπορέσει να επιβιώσει. Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή εξέβρεση συμβιβασμού. Σύμφωνα με τον ίδιο τώρα, στην πραγματικότητα κρίνεται η μοίρα της ανθρωπότητας. Είτε νέες συμφωνίες μεταξύ των βασικών χωρών, κλειδιά, είτε πόλεμος. Στην περίπτωση, λέει, επίθεση στη Λευκορωσία, εκατοντάδες χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα θα εισέλθουν στη χώρα. Η δεύτερη στιγμή είναι όταν θα υπάρξει πόλεμος και η Λευκορωσία θα συμμετάσχει σε αυτόν. Εάν η σύμμαχός μας, Ρωσία, δεχθεί άμεση επίθεση και η επίθεση αυτή διαπράτεται εναντίον του εδάφους της Ρωσίας, η βάση γι' αυτό είναι η συμμαχική μας συμφωνία. Αυτά είπε ο Λουκασένκο. Και εδώ τώρα δεν έχεις αντιφρονούντα. Έχεις επίσημη δήλωση. Παιδιά, τα πράγματα χοντραίνουν γενικώς και δεν μπορεί να κοιμόμαστε αμέριμνοι όταν, να θυμίσω, σε άλλες εποχές βγαίναμε και φωνάζαμε προσοχή, δεν αντέχει η ανθρωπότητα νέους γενικευμένους πολέμους.